Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της περιοχής Φυτόκου του Δήμου Βόλου η ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης για απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου ακόμη και για την προπαρασκευή τροφής. Όπως έγινε γνωστό μετά από δειγματοληψία που διενήργησαν από κοινού η ΔΕΙΑΜ και η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στις 31 Ιανουαρίου, προέκυψαν υψηλές τιμές ό,τι αφορά στα νητρικά. Συγκεκριμένα, στο δείγμα που ελήφθη από το δίκτυο, η τιμή ήταν στα 49,7 μιλιγκράμμα ανά λίτρο με όριο τα 50, ενώ στα δείγματα από τις δεξαμενές Φυτόκου και Κλίματος τα νητρικά εμφανίζουν οριακή υπέρβαση και συγκεκριμένα η τιμή τους καταγράφεται στα 50,16 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι απαγορεύεται να πλύνουμε ακόμη και τα λαχανικά, να μαγειρέψουμε, να πιούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει και για πόσο καιρό είναι το νερό έτσι το οποίο πίνουμε και δίνουμε και στα παιδιά μας που είναι μικρά. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση και πληρώνουμε 70 και 80 ευρώ στο νερό και δεν έχουμε νερό να πιούμε. Στο Φυτόκο υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για αυτή την κατάσταση. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ακριβοπληρώνουν ένα αγαθό το οποίο δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιήσουν. Πληρώνουμε πάρα πολύ νερό. Εδώ συγκεκριμένα στο Φυτόκο πάρα πολύ νερό. Γιατί? Όλος ο κόσμος κάνει παράπονα. Τι γίνεται? Πού να πάμε? Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στις πηγές και παίρνουν νερό. Εμείς πού να πάμε? Η ΔΕΙΑΜΒ έχει τοποθετήσει ενημερωτικές ανακοινώσεις για την απαγόρευση χρήσης του νερού, όπως επίσης και πινακίδες στις δημόσιες βρύσεις στην εκκλησία του χωριού. Την προηγούμενη εβδομάδα που πήρα τηλέφωνο στο χημείο μου είπαν ότι είναι κατάλληλο για πόσιμο. Και σήμερα είδα που αναρτήθηκε στο ίντερνετ ότι είναι ακατάλληλο. Και ξαναπήρα σήμερα τηλέφωνο στο χημείο και μου είπαν όχι, είναι ακατάλληλο. Και υπάρχουν και στην εκκλησία εκεί σε κάποιες βρύσεις. Ναι, έχουν βάλει απαγορευτικές πινακίδες στην εκκλησία σε κάτι πηγές που υπάρχουν εκεί έξω ότι είναι κατάλληλο για πόσιμο. Πολλοί πάντως κάτοικοι στο Φυτόκο με τους οποίους μιλήσαμε σήμερα δεν χρησιμοποιούν έτσι κι αλλιώς το νερό του δικτύου, αλλά προτιμούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους είτε αγοράζοντας εμφιαλωμένο νερό είτε παίρνοντας νερό από πηγές της γύρω περιοχής. Πήγαινε ο μπαμπάς μου επειδή ναι, πήγαινε για κοινή και τέτοια και παίρνει συνήθως. Δεν το πιστεύεστε δηλαδή? Όχι, απλά επειδή πήγαινε εκείνος για κυνήγι, για χόρτα, για τέτοια, έπαιρνε και νερό και παίρνουμε από εκεί και μας έχει μείνει σαν συνήθεια, το πούμε τέτοιο. Για μαγείρεμα το χρησιμοποιώ το νερό της βρύσης. Τώρα που έχει βγει αυτή η ανακοίνωση που λέει ότι δεν κάνει ούτε για μαγείρεμα. Θα το κοιτάξω, θα ψάξω να δω τι συμβαίνει, τι έχουν πει, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Εσείς έτσι κι αλλιώς όμως δεν το χρησιμοποιείτε το νερό το δίκτυο? Όχι. Δεν το εμπιστεύεστε δηλαδή? Όχι, μια και λένε ότι δεν είναι και πολύ καλά. Παίρνω από πάνω. Από πού, από πηγές παίρνω? Ναι. Οι περισσότεροι παίρνουν εμφιαλωμένο. Εγώ δεν το ήξερα, νόμιζα ότι ήταν καλό και έδινα και στα παιδιά. Και το θέμα είναι για πόσο καιρό είναι το νερό έτσι. Η ΔΕΙΑΜΒ επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του μείγματος που τροφοδοτεί το Φυτόκο και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών της. Οι πολίτες, σημειώνεται, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΙΑΜΒ, σταθερά προσιλωμένες στη διαφάνεια και την αλήθεια, ουδέποτε αποκρύπτουν την πραγματικότητα, ιδιαίτερα δε όταν αυτή αφορά στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής.